Κανονικά αυτή την εποχή δεν θα μπορούσαμε να περπατήσουμε εδώ μέσα. Θα έπρεπε να είναι γεμάτη από βιβλία προς αποστολή ή να είχε γεμίσει και να τη βλέπαμε άδεια επειδή θα τα είχαμε στείλει στα σχολεία. Δυστυχώς φέτος δεν γέμισε ποτέ αυτή η αποθήκη. Τις αποθήκες του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων στον Ασπρόπυργο, οι υπάλληλοι πρώτη φορά τις βλέπουν άδειες. Συσκευάζουν και φορτώνουν τα τελευταία βιβλία που έχουν μείνει από πέρσι και όσα κατάφεραν να εκδώσουν φέτος, μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα που είχαν σε χαρτί. Τώρα το χαρτί τελείωσε. Φέτος υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου το 20% των τίτλων των βιβλίων σε περίπου 50% των σχολείων. 12 ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Εύβοια δεν έχει γίνει διανομή βιβλίων. Στη Βιωτή έχει σταλεί μόλις το 10%, στην Ευρυτανία το 4%. Στις νησιωτικές περιοχές και την Πελοπόννησο έχει αποσταλεί από το 70 έως το 90% των βιβλίων, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Διανομών του Οργανισμού. Μπορεί κανείς να πει ότι μετά τις 15 Νοεμβρίου να ελπίζει ότι ο βασικός όγκος των βιβλίων θα είναι στα σχολεία. Παρά το γεγονός ότι από τον περασμένο Οκτώβριο ο οργανισμός είχε προκηρύξει το διαγωνισμό για το χαρτί, σωρία καθυστερήσεων με φόντο την κρίση μπλόκαραν τη διαδικασία. Σήμερα το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για την προμήθεια. Ο χρόνος πιέζει. Το Υπουργείο Παιδείας που αναγνωρίζει το πρόβλημα ζητά λογικά να βρίσκονται στα σχολεία τουλάχιστον τα βασικά βιβλία για να αρχίσουν τα μαθήματα. Εδώ είναι η αποθήκη του γυμνασίου, που είναι μια βαθμίδα η οποία δυστυχώς θα έχει πάρα πολλά κενά. Πόσοι τίτλοι του γυμνασίου είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή μας έχουν παραδοθεί 4 τίτλοι και μαζί από γύρω στους 170. Συνολικά πρέπει να εκδοθούν 45 εκατομμύρια αντίτυπα για 1.200 τίτλους. Ο οργανισμός έχει δώσει προτεραιότητα για την αποστολή βιβλίων στα σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών και κυρίως για τα βιβλία της τρίτης λυκείου αλλά και της πρώτης δημοτικού.